Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από την παρέτηση Κοστρίκη. Για όσους γνωρίζαμε και πέντε πράγματα από το ρεπορτάζ, δεν ήταν ακριβώς βόμβα, θα έλεγε κανείς, υπό την έννοια ότι ο κύριος Κοστρίκης είχε εκφράσει πολλές φορές διαφορετικές απόψεις για τις αποφάσεις που λαμβάνονταν, αλλά δεν είχε ληφθεί, φαίνεται, υπόψη. Κύριε Μιχάρη, ο κύριος Κοστρίκης δεν παραιτήθηκε λόγω των διαφορετικών απόψεων που υπάρχουν στη Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή. Άλλωστε, το έχουμε πει πολλές φορές ότι αλίμονο αν σε μια ομάδα με 15 μέλη όλοι είχαν την ίδια ακριβώς άποψη. Τότε δεν θα υπήρχε και νόημα να υπάρχει αυτή η επιτροπή. Ο κύριος Κοστρίκης επικαλέστηκε φόρτο εργασίας. Ξέρετε ότι είναι και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, έχει και εκεί αυξημένες ευθύνες. Η επιστολή παρέτησης του απεστάλλει στον Υπουργό Υγείας την προηγούμενη Παρασκευή. Ο Υπουργός δεν την αποδέχθηκε. Ζήτησε από τον κύριο Κοστρίκη να παραμείνει έστω και με το λίγο χρόνο που θα μπορεί να αφιερώσει να συνεχίσει να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια. Δυστυχώς ο κύριος Κοστρίκης επανήλθε λέγοντας ότι δεν μπορεί να συνεχίσει. Και έτσι ο Υπουργός τον ευχαρίστησε και σίγουρα η συνεργασία παραμένει. Δεν θα διακόψουμε όλη την επικοινωνία. Σίγουρα παραμένει. Εάν οτιδήποτε ο κύριος Κοστρίκης με τις γνώσεις που έχει μπορεί να συμβάλλει, μάλιστα, αυτό φυσικά θα γίνεται. Θα αναπληρωθεί η θέση του κύριου Κοστρίκη με κάποιον άλλο ειδικό, γιατρό, επιδημιολόγο ή οτιδήποτε? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια τέτοια πρόθεση. Συνεχίζουν τα υπόλοιπα μέλη που είναι στην Επιτροπή. Πάμε, κυρία Κυριάκου, να δούμε τι αλλάζει από σήμερα, τι τίθεται σε ισχύ. Αλλά να σχολιάσουμε πρώτα τον υποχρεωτικό έλεγχο των εργαζομένων με rapid test, καθώς υπάρχει... Πρόκειψε ένα μπέρδεμα με την αλφαβητική σειρά. Ξεκινάει από αύριο το πρόγραμμα της αλφαβητικής σειράς, σωστά? Ναι, να πούμε ότι από την προηγούμενη Πέμπτη μέχρι και χθες διενεργεί το πρόγραμμα ελέγχου με rapid test των εργαζόμενων που επέστρεψαν σήμερα στην εργασία τους. Ναι. Που ακούσατε και στο ρεπορτάζ σας προηγουμένως, κομμωτήρια, Ινστιτούτα Αισθητικής, κουρία, σε επιχειρήσεις υπηρεσιών, όπως είναι οι ασφαλιστικές εταιρείες, τα δικηγορικά γραφεία και ούτω καθεξής. Το ποσοστό αυξήθηκε από 25% σε 50%, άρα και τα άτομα εκείνα, τα επιπλέον που θα επιστρέψουν σήμερα στην εργασία τους, έπρεπε να είχαν υποβληθεί σε τεστ. Από αύριο, εκείνο που θα γίνει είναι ότι αρχίζει ξανά το πρόγραμμα για τους εργαζόμενους, που θα επαναδραστηριοποιηθούν όμως την ερχόμενη Δευτέρα στις 8 του μήνα. Παράλληλα όμως, συνεχίζεται και το πρόγραμμα για τον γενικό πληθυσμό. Πώς θα γίνεται εκεί η διαδικασία? Ακριβώς. Σε σημεία που παρατηρούμε ότι υπάρχει αυξημένη ροή, λειτουργούν δύο συνεργεία δειγματοληψίας. Ωστόσο, για να αποφύγουμε τον συγχρονισμό και την ταλαιπωρία των πολιτών, έχει γίνει μια ομαδοποίηση που αφορά στους εργαζόμενους και έχουν χωριστεί ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επιθέτου τους και μπορούν από αύριο μέχρι και την Κυριακή, ανάλογα με το πώς ονομάζονται, να πηγαίνουν για τεστ. Να καλέσουμε τους πολίτες να τηρήσουν κατά το δυνατό αυτή την ομαδοποίηση που έγινε, έτσι ώστε να περιορίσουμε και να διασφαλίσουμε ότι η ροή θα είναι συνεχής. Όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, είδαμε την Πέμπτη και την Παρασκευή να ήταν σχετικά χαμηλός ο αριθμός των ατόμων που υποβλήθηκαν σε rapid test. Ωστόσο, το Σαββατοκυριακό είχαμε εκτόξευση με αποτέλεσμα χθες να έχουμε καταγράψει τον υψηλότερο αριθμό τεστ που έγινε ποτέ από την αρχή της πανδημίας και φυσικά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, και αν δούμε και την αναλογία εκεί που χθες έγιναν 28.000 και εντοπίστηκαν 106 κρούσματα, είναι μια πολύ καλή ενθαρρυντική, θα λέγαμε, αναλογία. Σίγουρα, τις τέσσερις μέρες που έτρεχε παράλληλα με τον έλεγχο του γενικού πληθυσμού, έτρεχε και το πρόγραμμα για τους εργαζόμενους. Δηλαδή, από την Πέμπτη μέχρι και χθες έγιναν 84.000 τεστ.
εκ των οποίων τα 79 αφορούσαν, ήταν τα rapid test, και από τα rapid test προέκυψαν 301 θετικά αποτελέσματα. Αυτό τι μας λέει? Ότι 301 συμπολίτες μας που θα επέστρεφαν στην εργασία τους σήμερα, απετράπει αυτό, αν μου επιτρέπετε ο όρος, γιατί απομονώνονται, εντοπίστηκαν θετικοί και απομονώνονται, και έτσι δεν θα μεταφέρουν στον εργασιακό τους χώρο τον ιό, για να υπάρξει εκεί μετά διασπορά, που αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις. Ναι. Τώρα, αν πάει κάποιος εκτός αλφαβήτου, για παράδειγμα την Παρασκευή, είναι από ΤΑΦ μέχρι ΩΜΕΓΑ, αλλά δεν υπάρχει κόσμος όμως σε ένα σημείο δειγματοληψίας και επιχειρήσει κάποιος να κάνει rapid test, επιτρέπεται ή θα τον διώξουν? Όχι, φυσικά επιτρέπεται, δεν θα διώξουν κανένα. Ναι. Είναι σύσταση που γίνεται για τήρηση της αλφαβητικής ομαδοποίησης, και όπως σας είπα γίνεται περισσότερο για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει συγχρονισμός κάποια μέρα περισσότερο από την προηγούμενη, και να είναι συνεχής και η ροή. Όπως ξέρετε, τα άτομα που επαναδραστηριοποιούνται τη Δευτέρα αυτή την περίοδο δεν εργάζονται, άρα μπορούν να αφιερώσουν λίγα λεπτά τη μέρα που ορίστηκε για το όνομά τους, για να κάνουν το τεστ, για να μην χρειαστεί να αναμένουν σε ουρές προς το τέλος της εβδομάδας που πιθανόν να υπάρξει αυξημένη ροή. Ερώτημα από τηλεθεατή, κύριε Κυριακού. Εάν πάω αύριο να κάνω το τεστ, προφανώς το επίθετό του είναι από το Α μέχρι το Γ, θα πάω κανονικά την Δευτέρα δουλειά? Πότε θα πρέπει να ξανακάνει το rapid test, την Τρίτη? Τα rapid test έχουν ισχύ μιας εβδομάδας, δηλαδή για 7 μέρες. Άρα, αν κάποιος κάνει το τεστ αύριο, θα έχει ισχύ μέχρι την ερχόμενη Τρίτη. Μετά θα πρέπει οι επιχειρήσεις να διασφαλίζουν ότι, να συντονίζουν και να διασφαλίζουν ότι το 20% των εργαζομένων τους θα έχει αρνητικό τεστ σε εβδομαδιαία βάση. Δεν είναι απαραίτητο ότι κάθε εβδομάδα θα είναι τα ίδια άτομα που θα υποβάλλονται. Μπορεί να γίνεται, να γίνει ένα πρόγραμμα εκπεριτροπής, να πηγαίνουν οι εργαζόμενοι στα διάφορα σημεία που λειτουργούν και να υποβάλλονται σε τεστ, έτσι ώστε σε περίπτωση ελέγχου να μπορεί ο εργοδότης να δείξει ότι το 20% του προσωπικού μου έχει εξεταστεί. Και έχει αρνητικό αποτέλεσμα. Πάμε λίγο στα SMS, κυρία Κυριάκου. Τι αλλάζει με τα SMS, και να πούμε λίγο και τι αλλάζει με τις επισκέψεις σε οικίες. Το αρχικό διάταγμα έλεγε ότι είναι μόνο για συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού, αλλά νομίζω στις διευκρινήσεις άλλαξε αυτό. Ναι, από το διάταγμα τελικά αφαιρέθηκε αυτή η αναφορά σε συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού. Επιτρέπεται η επίσκεψη σε οικίες μέχρι 2 ατόμων. Να διευκρινίσουμε ότι τα 2 άτομα μπορεί να είναι είτε ενήλικες είτε ανήλικα άτομα. Άρα, αν ένα ζευγάρι που έχει και 2 παιδιά, δεν μπορούν να πάνε και οι 4 επίσκεψεις σε ένα άλλο σπίτι. Θα πρέπει να είναι μέχρι 2 άτομα. Στα SMS αλλάζει το ότι για τις επισκέψεις σε οικίες που αναφέραμε τώρα, προστίθεται αυτή η επιλογή στην κατηγορία 5. Mm-hmm. Δηλαδή, εκεί που αφορούσε τη μετάβαση για εξυπηρέτηση και για βοήθεια ατόμων που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, προστίθεται και η επίσκεψη σε οικίες. Και ισχύουν οι 3 ώρες, το χρονικό περιθώριο 3 ώρων. Ακριβώς. Οι 3 ώρες ισχύουν σε κάθε περίπτωση. Και να πούμε ότι επιτρέπεται η μετακίνηση μεταξύ επαρχιών για τον σκοπό της επίσκεψης σε οικίες, νοουμένου φυσικά ότι και πάλι θα τηρηθεί το χρονικό διάστημα των 3 ώρων, και νοουμένου ότι τα άτομα που μετακινούνται θα έχουν επιστρέψει στην οικία τους μέχρι τις 9 το βράδυ που αρχίζει η απαγόρευση της κυκλοφορίας. Επίσης, στη ASMS προστίθεται και νέα κατηγορία από σήμερα, που είναι για μετάβαση σε κομμωτήρια, κουρία και στιγούδες θητικής. Είναι το αριθμός 9.
Ενώ από τον αριθμό 6, που ήταν η μετακίνηση για φυσική άσκηση, έχουν αφαιρεθεί τα μονοπάτια της φύσης. Ναι. Μάλιστα. Και τώρα, πριν σας αποδεσμεύσουμε, μια ερώτηση για μια ιστορία που είδε το φως της δημοσιότητας το Σαββατοκύριακο. Μια γυναίκα η οποία δεν τα κατάφερε, απεβίωσε με κορονοϊό και δεν δινόταν η δυνατότητα στους συγγενείς ούτε να την κυδέψουν, ούτε καν να κάνουν την νεκροψία. Βέβαια, τακτοποιήθηκε μετά τις πολύ μεγάλες διαστάσεις που πήρε το ζήτημα. Αλλά τι ακριβώς είχε γίνει και τι ακριβώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Όπως γνωρίζετε, οι ασθενείς που αποβιώνουν με COVID δεν μπορεί να γίνει νεκροψία. Αυτό λέει το πρωτόκολλο που υπάρχει και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Δεν είναι κάτι που εφαρμόζεται μόνο στην Κύπρο. Η συγκεκριμένη περίπτωση, εκείνο που έγινε, ήταν ότι δεν είχε εκδοθεί το πιστοποιητικό ταφής από το θανατικό ανακριτή και επομένως γι' αυτό δεν μπορούσε να προχωρήσει να παραδοθεί ισορρός της στους συγγενείς για να γίνει η κηδεία. Όπως είπατε όμως και εσείς, αυτό τακτοποιήθηκε και έγιναν όλες οι διαδικασίες. Άρα ουσιαστικά επρόκειτο για μια παρεξήγηση. Οι διαδικασίες στηρίχθηκαν ακριβώς όπως έπρεπε να τηρηθούν? Ναι. Εξ όσων η ενημέρωση που έχουμε λέει ότι τηρήθηκαν κανονικά οι διαδικασίες. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο. Καλό υπόλοιπο. Λοιπόν, τώρα Πάμε εντωμεταξύ να